Εμένα με λένε Φλόρα. Η Φλόρα αγαπά τη γυμναστική και έχει πάρει μετάλλια σε παραολυμπιακούς αγώνες. Ο Τάκης αγαπά το τραγούδι, ενώ η Αντωνία έχει φοβερό ταλέντο στην κίνηση και το χορό. Είναι μερικά από τα δεκάδες άτομα με σύνδρομο Down που έχουν μάθει να μιλούν, να κινούνται, να διαβάζουν, να λειτουργούν στο κοινωνικό σύνολο μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Συλλόγου Ατόμων με Σύνδρομο Down και τώρα κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο λόγω οικονομικού αδιεξόδου. Ο Σύλλογος δεν έχει καμία χρηματοδότηση από το κράτος. Τα λιγοστά πλέον έσοδα προέρχονται από τα παζάρια χειροποίητων προϊόντων, από τις συνδρομές των γονέων και από τις δωρεές ιδιωτών, οι οποίες πλέον έχουν μειωθεί δραματικά. Έχουμε το εργαστήριο Μπομπονιέρα, στο οποίο είναι ένα κόσμημα και εξασκούμε τη λεπτή κινητικότητα, στην οποία τα παιδιά με σύνδρομο Down έχουν ένα θέμα. Έχουμε την ακαδημαϊκή εκπαίδευση, όπου συντηρούμε τις γνώσεις που έχουμε πάρει και μιλάμε για την κοινωνία και για το τι είναι κάθε μέρα. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Νερού. Λέμε για το νερό, τις Παγκόσμιες Μέρες κτλ. Και το τρίτο αντικείμενο που κάνουμε είναι η αυτόνομη διαβίωση, όπου τα παιδιά μια φορά τη βδομάδα πάνε και ψωνίζουν μόνα τους, επιλέγουν το τι θα μαγειρέψουν, μαγειρεύουν, στρώνουν το τραπέζι, τρώνε πλέον τα πιάτα, φεύγουν, πάνε σπίτι τους. 70 άτομα όλων των ηλικιών απασχολούνται, κάνουν συντήρηση γραπτού και προφορικού λόγου, δουλεύουν με ψυχολόγους, κάνουν ποικίλες δραστηριότητες και απασχολούνται δημιουργικά στο επαγγελματικό εργαστήριο, φτιάχνοντας τις περιβόητες μπουμπονιέρες. Δουλεύουμε διάφορα πράγματα, από το πώς φτιάχνουμε για παράδειγμα κάτι για να φάμε κάτι, ένα ελαφρύ γεύμα, μέχρι πώς να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας, πώς να προστατευόμαστε από τους κινδύνους που υπάρχουν έξω. Έχει εκπαιδευτεί εδώ από τα 4,5 χρόνια. Έχουμε κάνει από την πρώιμη παρέμβαση για να πάει στο δημοτικό σχολείο, πήγε σε ειδικό σχολείο. Εδώ πέρα κάναμε εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και ψυχοκινητική από πολύ μικρή ηλικία μέχρι σήμερα. Πρόθεση του Συλλόγου ήταν όλες οι υπηρεσίες και τα εργαστήρια να μεταφερθούν από την Τούμπα στο νέο κτίριο που κατασκευάστηκε μέσω ΕΣΠΑ στην Καλαμαριά. Ο Σύλλογος όμως αδυνατεί να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα. Εάν δεν δοθεί άμεσα λύση με αλλαγή χρήση στον υπάρχοντα χώρο της Τούμπας, τότε το λουκέτο είναι θέμα χρόνου. Μόνο για το γράμμα του νόμου στερούμαστε την κρατική επιχορήγηση, διότι αν ήμασταν ισόγειο, αν κάνουμε την αλλαγή χρήσης, η οποία χρειάζεται 30 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή και δεν υπάρχουν, θα μπορούμε να πάρουμε κάποια κρατική επιχορήγηση και για μας θα είναι ένα ένασμα για να μπορούμε να συμπληρώνουμε και εμείς τα υπόλοιπα κόστη για την εκπαίδευση. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να κάνω κατευθείαν μια κοινοβουλευτική παρέμβαση στη Βουλή, να προσπαθήσω να πίσω την κυβέρνηση ότι ιδιαίτερα για το σύνδρομο Down είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να θυγεί αυτός ο σύλλογος. Εδώ εξυπηρετούνται 400 οικογένειες και 100 οικογένειες είναι στη Θεσσαλονίκη. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να εξαντληθεί η αυστηρότητα της οποιασδήποτε, αν θέλετε, πολιτικής που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση σε ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι. Όραμα του Συλλόγου, ο οποίος υποστηρίζει 400 οικογένειες από όλη την Ελλάδα και 100 παιδιά από τη Θεσσαλονίκη, είναι να παρέχονται ίσες ευκαιρίες διαβίωσης και συμμετοχής σε όλους. Όσοι είναι μακριά, υποστηρίζονται μέσω ίντερνετ ή αποστολή υλικού, ενώ όσοι μένουν στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρονται με τα λεωφορεία του Συλλόγου και παρακολουθούν τα προγράμματα.